φτάνει και αυτός στους 5. 50% για τους Αυστραλούς στα τρίποντα, 1 στα 3 μόλις για τους Έλληνες, 33%. Πίνακες λένε πολλές φορές την αλήθεια. Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές τη λένε, όπως σήμερα. Από την κορυφή της ρακέτας ο Σούλης κάνει ένα εκπληκτικό πίβοτ, αφήνει μπάλα στο καλάθι. Είναι άτυχος, δεν τζιάζει, μαζεύει το θετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. Αρχικά πολύ όμορφη κίνηση από το Σούλη. Ήταν άτυχος, Ρετζιάς μάζεψε το επιθετικό rebound που βλέπετε εδώ. Καλάθι και φάουλ, 35-32. Σε επανάληψη. Επίδειξη τεχνικής από το Σούλη που ήταν άτυχος στην τελική προσπάθεια. Ρετζιάς ύπταται. Καλάθι και φάουλ, 35-32 και ευκαιρία στο Ρετζιά να μειώσει τους 2 πόντους. Το Ρετζιά που έχει 14 με 5 στα 9 δίποντα έχοντας μαζέψει 4 επιθετικά rebound. Μπορούμε, έχουμε το ύψος, έχουμε την εμπειρία κοντά στο καλάθι. Πρέπει να μεταφέρουμε εκεί το παιχνίδι. Ρετζιάς. Είναι άστοχος η πρώτη του άστοχη βολή, 3 πόντοι διαφοράς παραμένουν, 5 και 15 για τη λήξη. Τράχερ αναλαμβάνει αυτός χρέη playmaker, κάτι που το συνηθίζει. Σάμιουελ Μακίνον. Μίριτς. Σάμιουελ Μακίνον. Σάναχαν. Ίσως ο διάδρομος από τον Καραϊτζή. Από τα 9 μέτρα ο Τράχερ. Αν έμπαινε κι αυτό. Τελείωνε η επίθεση των Αυστραλών. Αν μπορούσαμε να ξαναδούμε την φάση στην οποία έπεσε ο Παπα-Νικολάου πάνω στο screen, διαμαρτύρεται πάνω στον Μίριτς. Για να δούμε εδώ. Καλυπτόταν από τον... Δεν φάνηκε να κινείται όμως ο Αυστραλός. Χακιούζης. Προσπαθεί να περάσει κοντά στο καλάθι. Μπερδεύεται η μπάλα στο Ρετζιά. Ρετζιάς αφήνει για τον Παπα-Νικολάου. Για ποιον. Ρετζιάς μαζεύει τελικά την μπάλα. Προσπαθεί να γυρίσει θέατρο από τους Αυστραλούς. Καλάθι. Έκανε θέατρο ο Τράχερ, δεν υπήρχε φάουλ εκεί. Ίσως να έγινε και φάουλ στο Ρετζιά. 35-34 και πάλι στον πόντο το παιχνίδι. 4,5 λεπτάκια τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Μαγκρέγκορ. Σάναχαν. Μαγκρέγκορ. Βγαίνει έξω ο Σούλης, έξω να σκεπτόμενος. Η πίεση πρέπει να υπάρξει σε όλους τους Αυστραλούς. Πιέζονται μόνο δύο παίκτες. Οι άλλοι απ' έξω αλλάζουν την μπάλα με μεγάλη ευχέρεια και δεν είναι δυνατόν μετά από τα τόσα screen που γίνονται και μάλιστα screen όπως είδαμε έπεσε κάτω από Παπα-Νικολάου να μην πάρουν την μπάλα τα αστέρια τους. Επομένως θα πρέπει ή να παίξουμε πιο πιεστικά, γι' αυτό και είπα ότι αν οι ψηλοί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα αμυντικά τους καθήκοντα. Δεν είναι μόνο το να πάνε στο rebound το επιθετικό και να πάρουν την μπάλα. Ο Σάμιουελ Μακίνον με 3 rebound έχει φτάσει στους 7 πόντους με 1 στη 1 ελεύθερη βολή. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη, ανεβάζει τη διαφορά. 4 και 15 πριν από τη λήξη. Αυστραλία-Ελλάδα 37-34. Καλαϊτζής, Κακιούζης. Σταλή Πρεσάρου στο μισό γήπεδο. Παπα-Νικολάου. Καλαϊτζής. Κακιούζης. Παπα-Νικολάου. Προσπαθεί να παίξει ένας εναντίον ενός. Τελικά εναντίον δύο και έχουμε το φάουλ. Από τον Σάναχαν είναι το πρώτο ενός στο παιχνίδι με το νούμερο 14. Πέρασε ο Αυστραλούς και ο Γκρέκ Μακάντριου. Άλλο ένα ψηλό παιδί, 2-7. Προσπαθεί ο Μακλίοντ, βλέπετε εδώ, να φρεσκάρει συνεχώς τους παίκτες του. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει αλλοιώσει την εικόνα της Αυστραλέζικης ομάδας. Σαφώς, διότι έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής 9 παίκτες. Παπα-Νικολάου με 5 πόντους και 2 ασίστ είναι στις βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη, μειώνει και πάλι στο καλάθι. 37-35 για την ελληνική ομάδα που δεν μπορεί να πάρει το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει απέναντί της τους δυνατούς και ιδιαίτερα αθλητικούς Αυστραλούς. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου που έχοντας 3 στις 4 βολές φτάνει στους 7 πόντους. Σε αναπνοή πάλι, σε απόσταση αναπνοής η Ελλάδα. 37-36. Μακίνον. Περνά κοντά στο καλάθι. Πετυχαίνει το καλάθι. Ένας παίκτης ύψους 1,97 κόντρα στο Ρετζιά των 2,13, τον Κακιούζ των 2,7 και τον Σούλη των 2,8. Καλαϊτζής, 39-36. Καλαϊτζής. Καλή άμυνα από τον Σάναχαν, δεν έχει βρεθεί σε θέση βολής ο Καλαϊτζής μέχρι στιγμής. Ρετζιάς, φάουλ. Βλέπετε ότι δεν φίδονται φάουλ οι Αυστραλοί. Έχουν πάρα πολλά, παρόλα αυτά συνεχίζουν για να καταστρέψουν το παιχνίδι της ελληνικής ομάδας. Παίζουν μια εκπληκτικά καλή άμυνα. Πάντοτε υπάρχει ένα double team μέσα στην. Δηλαδή, δύο παίχτες πέφτουν πάνω στην μπάλα μέσα στη ρακέτα. Κάθε φορά που θα βρεθεί Έλληνας παίκτης με την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Και εκτός αυτού, εκμεταλλεύονται, θα έλεγα, ένα μειονέκτημα του Ευθύμη του Ρετζιά. Μειονέκτημα εντός εισαγωγικών. Ποτέ δεν κάνει προσποίηση.
το ξέρουν αυτό οι αντίπαλοι, γιατί αυτό σημαίνει σήμερα κατασκοπία με τα βίντεο κλπ. Και με το που πιάνει την μπάλα κολλάνε πάνω του και τον παρενοχλούν συνέχεια. 39-38 μειώνει ο Ρετζιάς. Ο Ρετζιάς που με 18 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Τράχερ. Σάναχαν. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, δεν μπορεί. Καλή άμυνα από τον Καλαϊτζή. Τράχερ. Προσπαθεί να περάσει στη ρακέτα. Μαγκρέγκορ μόνος του, έχει βγει ο Σούλης. Είναι εύστοχος. Σας το έχουμε πει τρεις φορές για τον Μαγκρέγκορ. Αν δεν τον ακολουθήσει ο Σούλης έξω από την ρακέτα, είναι λάθος. Φοβερό λάθος. Τράχερ από τα 9 μέτρα, είναι άστοχος, ευτυχώς. Ολιγορία εκεί των παιδιών. 42-38 διαφορά στους 4. Οι Αυστραλοί δεν συγχωρούν. Είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Παπα-Νικολάου. Περνάει κοντά στο καλάθι, αφήνει την μπάλα. Ο πιο εύκολος τρόπος, ο πιο απλός, ο πιο σίγουρος να πετύχει ένα καλάθι. 42-40. Είναι σαφέστατα η δυσκολότερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει η ελληνική ομάδα, η εθνική μας. Δίκαια έχει ένα 7-0 η Αυστραλία όπως και η Ελλάδα. Σάναχαν. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να γίνει αυτοσκοπός το να περάσουμε μπροστά στο σκορ. Θέλουμε διάρκεια στην καλή απόδοση, τόσο στην άμυνα όσο και στη μεθοδική επίθεση. Πάπα εκπληκτική από το Ρετζιά, στο Μακάντριου. Εκπληκτική τάπα του Ευθύμη Ρετζιά και πάμε για την ισοφάριση. Καλαϊτζής. Φεύγει πάρα από τα χέρια του Ρετζιά. Μαζεύει, κάνει το χουκ, κερδίζει το φάουλ. Ένα ακόμη φάουλ των Αυστραλών. Είναι από τον Μακάντριου και στο παιχνίδι και πάλι ο Ντόχερτη. Δύο βολές βλέπετε στο Μακάντριου που φτάνει γρήγορα γρήγορα τα δύο φάουλ μέσα σε δύο λεπτά παιχνιδιού. Ενώ ο Ντόχερτη περνά στο παιχνίδι στη θέση του Μακάντριου που μπήκε να ξεκουράσει τον βασικό ψηλό. Να εκνευρίσει τον Ρετζιά, να τον κουράσει. Θα επαναλάβω μια φράση που μας είπε ο Πατ Ράιλι τώρα που βρισκόταν εδώ με το EuroBasket στο σεμινάριο των προπονητών, ότι όταν για πρώτη φορά αντιμετώπισε τον Μάικλ Τζόρνταν με τους Knicks, είπε στους παίκτες του ότι δεν πρέπει με τίποτε να βάλει την μπάλα στο καλάθι, δεν μπορείτε, κάντε του φάουλ. Αυτό και κάνουν οι Αυστραλοί, έχουν φτάσει στα 14 φάουλ μέχρι στιγμής, ενώ υπολείπονται ακόμη 2 λεπτά, έχοντας κάνει 14 φάουλ πάνω στους παίκτες αποφασιστικά. Και η Ελλάδα εσωφαρίζει στο τελευταίο δίλεπτο με τις εύστοχες βολές του Ευθύμη Ρετζιά, του Ρετζιά που φτάνει τους 20 πόντους. Ρετζιάς που κάνει ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Ντόχερτη, Σάναχαν. Μακρέγκορ με αντίπαλο πριν τον Ρετζιά. Νέα τάπα του Ρετζιά. Ο οποίος θα το κρέψει με τον Κακιούζη, μαζεύει την μπάλα και έχουμε φάουλ. Το φάουλ από τον Τράχερ είναι το δεύτερο. Το σφυρίζει ο Κέλλερ, ο Σλοβάκος διαιτητής. Και για πρώτη φορά πάμε να περάσουμε μπροστά στο σκορ. Το γήπεδο παίρνει φωτιά. 20.000 θεατές, εδώ η τάπα του Ρετζιά. Ρετζιάς που ελέγχει την κυκλοφορία, την ενάερα κυκλοφορία. Έχοντας 5 τάπες στο πρώτο ημίχρονο, 20 πόντους. Και 8 rebound. Πάντως μπορεί και να μην ήταν foul. Παπαδάτος σηκώνει τα χέρια, παρατρύνει τον κόσμο να φωνάξει, καθώς η Ελλάδα για πρώτη φορά στον αγώνα περνά μπροστά στο σκορ. 43-42. Και τώρα θα παραμείνει το σκορ αφού η μπάλα μπήκε και βγήκε. Ο Ρετζιάς που έχει 21 πόντους. Βλέπετε το σκορ. Τράχερ. Ντόχερ της Άναχαν. 1,5 για τη λήξη. Ντόχερ της. Προσπαθεί να βρει τον Τράχερ που ξεδόταν από τον Παπα-Νικολάου, είναι ελεύθερος. Αυτός ο Τράχερ μας έχει κάνει όλη τη ζημιά σήμερα. Εάν δεν κλέψεις, είναι σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι θα φας καλάθι. Γι' αυτό και όλοι οι προπονητές λένε μην προσπαθείτε, αν δεν είστε 100% σίγουροι για κλέψιμο. Προσπαθεί ο Παπα-Νικολάου να πάρει το επιθετικό rebound. Δεν μπορεί. Τράχερ. Το 45-43 παραμένει και ο Τράχερ έχει την μπάλα. Τράχερ με 4-9 τρίποντα. Και πάλι Τράχερ. Φάουλ εκεί στον Παπα-Νικολάου. Τράχερ. Δίνεται φάουλ από τον Κέλλερ. Προεστός που διαμαρτύρεται, θα το δούμε σε επανάληψη. Αυστραλία που όχι μόνο ανταπεξήλθε στο μείον 1, αλλά έχει πάει στο συν 2. Το μικρόνο 45-43 για τους Αυστραλούς που έχουν κερδίσει και το φάουλ και πάμε γρήγορα στο Δόξι Βαλιούλη. Επίθεση γύρω στα, να πούμε ένα λεπτό περίπου, 59 και 6, επίθεση γύρω στα 40 δευτερόλεπτα τη λήξη. Οπομένως για να έχει περιθώριο και για άλλη μια επίθεση γρήγορη στο τέλος, ζήτησε ο Προεστός. Δεν ανέφερε ονόματα, ήταν να κάνουμε το 3 ή το 5. Προφανώς όμως από ό,τι θυμάμαι θα πρέπει να είναι για σου το Παπα-Νικολάου ή ο Κακιούζης. Ο Τράχερ δεν συγχωρεί από την γραμμή της ελεύθερης βολής.
Είναι εύστοχος, φτάνει τους 19 πόντους έχοντας απίστευτα ποσοστά. 1 στη 1, 3 στα 5 και 4 στα 9. Έχοντας παράλληλα 4 ασίστ, 2 κρυψίματα και 3 rebound. Να που είναι άστοχος αυτήν. Ο Ρετζιάς μαζεύει ένα ακόμη rebound για την ελληνική ομάδα, 46-43. Κακιούζης. Πηγαίνει προς το καλάθι, αφήνει την μπάλα. Είναι καλάθι τελικά, ναι. Και υπάρχει και χρόνος για να κάνει και ελληνική ομάδα επίθεση. 46-45. Στον ένα πόντο διαφορά και η Αυστραλία με τον Τράχερ που έχει πάρει όλο το παιχνίδι πάνω του. Την οργάνωση και την εκτέλεση. Μαγκρέγκορ. Τράχερ. Μαγκρέγκορ. Δεν ακολουθεί ο Ρετζιάς. Μακίνον. Θα σουτάρει για δύο. Είναι εύστοχος. 27 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Γρήγορα πάμε στο time out που ζήτησε ο προεστός. Το 45 για τους Αυστραλούς. Η μπάλα στα ελληνικά χέρια για ελληνική επίθεση. Γεγονός πάντως είναι ότι βλέπουμε, παρακολουθούμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εφήβων. Η Αυστραλή πρεσάρουν σε όλο το γήπεδο. Κακιούζης. Στον Παπα-Νικολάου. Double team εκεί από τους Αυστραλούς. Δύσκολα τα πράγματα. Βγάζει τον Κακιούζη. Σε κοντρόλ επίθεση θα πάει η ελληνική ομάδα. Παπα-Νικολάου. Και όπως μας λέει ο Δόξ Βαλιούλης, είναι πολύ πιθανό ο Παπα-Νικολάου να παίξει ένα εναντίον ενός. Γίνεται υπερφόρτωση σε μια πλευρά. Είναι το clear out, δηλαδή καθαρίζει. Παπα-Νικολάου για τρεις, είναι εύστοχος. 48 όλα και το ημίχρονο τελειώνει. Δεν θα μέτραγε το καλάθι, τελικά δίνουν δίποτε διαιτητές. 48-47,